Καλησπέρα θα σου πω προς το παρόν. Καλησπέρα. Και θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Mm-hmm. Τι γίνεται? Μια χαρά εσύ. Σήμερα με αυτή την κοσμοχαλασιά που είχαμε νωρίτερα, γιατί τώρα άλλαξε ο καιρός, έχουμε ωραίο θέμα και είναι πολύ καλή συγκυρία. Γιατί κάποιος θα πει, καλά ρε παιδιά, με 10 βαθμούς πόσο να έχει έξω τώρα? Τόσο περίπου. Με όλη αυτή τη βροχή, με το κρύο που φάγαμε αυτές τις ημέρες, εσείς μας μιλάτε για την ενυδάτωση. Μα επίτηδες, εκεί την πατάμε. Επίτηδες το διάλεξα. Γιατί θα το πεις και εσύ, ναι, ότι την πατάμε και θεωρούμε ότι όταν είναι τέτοια η συνθήκη καιρική, ενυδατώνεται από την υγρασία της ατμόσφαιρας. Ότι δεν το χρειαζόμαστε το νερό. Λοιπόν, δεν είμαστε φυτά για να παίρνουμε από την υγρασία της ατμόσφαιρας. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο για την ενυδάτωση με τον Παναγιώτη Ζήση. Έχουμε πολύ καλά νέα για την ενυδάτωση. Έτσι. Θεαματικά νέα. Θεαματικά. Ναι, έτσι λέει ο τίτλος. Θεαματικά τα νέα. Πήρα αφορμή από μια πρόσφατη μελέτη, τελευταία, την οποία θα αναλύσουμε τώρα, και από το γεγονός ότι επειδή τώρα κάνει ακόμα κρύο, δεν πίνουμε και πολύ νερό, ενώ θα έπρεπε να πίνουμε. Έτσι. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τη μελέτη μας, η οποία, όπως σας δίνω στην πρώτη κάρτα, είναι μια μελέτη του National Institutes of Health και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό, επιστημονικό περιοδικό e-Biomedicine, και σας δίνω αμέσως το αποτέλεσμα. Όσοι πίνουν αρκετό νερό έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν χρόνιες ασθένειες, έχουν χαμηλότερο κίνδυνο να πεθάνουν πρόωρα και έχουν και χαμηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν βιολογική ηλικία μεγαλύτερη από την πραγματική ηλικία τους. Μάλιστα. Και θα τα αναλύσουμε όλα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας. Να πούμε ότι ένα μέρος της μελέτης έγινε σε πειραματόζωα, σε ποντίκια. Τα ποντίκια τα οποία έλαβαν περιορισμένο νερό κατά τη διάρκεια της ζωής τους είχαν αυξημένο νάτριο στο αίμα τους και η διάρκεια της ζωής τους μειώθηκε κατά 6 μήνες, πράγμα το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 15 χρόνια ανθρώπινης ζωής. Και εδώ πέρα να επισημάνουμε, το λέω παραπάνω, αλλά να το πούμε και αυτό, ότι το νάτριο στο αίμα αυξάνεται όταν πίνουμε λιγότερα τώρα, υγρά. Θα κάνω εγώ μια σκέψη που μπορεί να είναι πάρα πολύ αυθαίρετη, αλλά μπορεί να την κάνουν και οι τηλεθεατές μας. Για να πούμε αν ισχύει ή όχι. Mm-hmm. Το νάτριο το συναντούμε κυρίως στο αλάτι. Πολύ σωστά. Κάποιος θα πει, εγώ το παρακάνω με το αλάτι. Αν πίνω πολλά υγρά από τη διούρηση, θα φύγει και δεν θα μένει στον οργανισμό το αλάτι? Όταν υπάρχει διούρηση, συμπαρασύρεται και το αλάτι και το νάτριο. Αυτός είναι και ένας μηχανισμός που πέφτει και η αρτηριακή μας πίεση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της μελέτης. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε δεδομένα υγείας τα οποία συλλέχθηκαν για περίπου 30 χρόνια από περίπου 11.000 ενήλικες. Συνέλεξαν η ομάδα των ερευνητών και διαπίστωσε ότι οι ενήλικες που είχαν υψηλότερα επίπεδα νατρίου, άρα έπιναν λιγότερο νερό, είχαν και χειρότερα αποτελέσματα υγείας. Και εξηγώ, είχαν μεγαλύτερη βιολογική ηλικία. Περισσότερο δηλαδή από όσο πραγματικά ήταν. Είχαν υψηλότερο κίνδυνο γρηγορότερης γύρανσης. Είχαν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρδιαγγειακά νοσήματα, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη και άνοια, και είχαν φυσικά και υψηλότερο κίνδυνο για πρόωρο θάνατο. Πάμε να δούμε έτσι πολύ εμφατικά τι κάνει η σωστή ενυδάτωση. Τα μαζέψαμε λοιπόν για αυτό να μας μείνει στο μυαλό, ότι η σωστή, η επαρκής ενυδάτωση μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση και να παρατείνει τη ζωή μας χωρίς ασθένειες. Αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε, άρα γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό. Και πάμε να δούμε τώρα που δεν έχει ζέστη, άρα δεν το ζητά το σώμα μας, πώς μπορούμε να πετύχουμε την αυξημένη κατανάλωση νερού. Πώς μπορούμε λοιπόν να πίνουμε αρκετό νερό τώρα? Να ξεκινήσουμε με τα συμπεριφοριστικά. Να εντάξουμε λοιπόν, καλό είναι, την κατανάλωση νερού στη συνηθισμένη μας ρουτίνα, στην καθημερινότητά μας. Δοκιμάστε να αφήνετε ένα ποτήρι νερό δίπλα στο κρεβάτι σας, έτσι ώστε μόλις ξυπνήσετε να πιείτε νερό ενώ ετοιμάζετε το καφέ σας, για παράδειγμα. Ή μπορείτε, όπως κάνω εγώ και εσύ. Μα συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος που όταν ξυπνάει δεν πίνει νερό? Αποκλείεται. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν πίνουν νερό, πίνουν κατευθείαν καφέ. Απαντούν στο ακουστικό εγώ. Να, ορίστε, ορίστε. Να. Βρήκαμε και εδώ πέρα δείγμα. Μα συγγνώμη, πόσες ώρες, τώρα πιάνω κουβέντα με το κοντρόλ, έτσι, με τον αόρατο άνθρωπο. Πρέπει να δούμε πόσες ώρες κοιμάσαι, 5, 6, 7, 8, πόσες. Και δεν έχει διψάσει ο οργανισμός. Εγώ μιλάω με τον αόρατο, τώρα θα μεταφέρω την απάντηση. Εκτός αν έχω φάει πίτσα την προηγούμενη. Και τα λες ενώπιον του διατροφολόγου και δεν τρέπεσαι. Τέλος πάντων, εμένα μου φαίνεται απολύτως αναγκαίο, όχι φυσιολογικό, με το που ξυπνήσεις να πιεις νερό. Ξεραίνεται το στόμα μας από τον ύπνο.
το πολύ νερό πριν. Γιατί βαριέμαι να σηκώνομαι να πηγαίνω στην τουαλέτα το βράδυ. Πολύ σωστά. Να πιω πολύ νερό πριν κοιμηθώ. Αλλά είναι το πρώτο πράγμα που κάνω μόλις ξυπνάω. Έτσι, γιατί από τον ύπνο ξεραίνεται το στόμα μας, άρα θέλουμε νερό. Βέβαια. Επίσης, φροντίζουμε κάτι το οποίο κάνω εγώ, ξέρω ότι κάνεις και εσύ, να έχουμε πάντα μαζί μας ένα μικρό μπουκαλάκι με νερό, ένα θερμός αν θέλετε. Στο αυτοκίνητο δεν έχω πάντα δύο, γιατί πάντα έχω πολλά πηγαινέλα. Έτσι, πάντα. Ναι. Γιατί όταν διψάμε, είμαστε ήδη αφυδατωμένοι. Αυτό να το γνωρίζουμε. Μην περιμένουμε να διψάσουμε. Και σκεφτείτε ένα μέρος στο οποίο βρίσκεστε αρκετές φορές την ημέρα, στο γραφείο σας για παράδειγμα, και φροντίστε να δημιουργήσετε μια συνήθεια από κάθε φορά που μπαίνετε στο συγκεκριμένο δωμάτιο, στο συγκεκριμένο μέρος, να πίνετε ένα ποτήρι νερό, έτσι ώστε να αυξήσετε την κατανάλωση. Την έμεση λήψη. Ναι. Έτσι. Από πού αλλού μπορούμε να αυξήσουμε την ενυδάτωση? Φυσικά, εκτός από το νερό, από τα υγρά τρόφιμα. Η φρέσκη φυσική χυμή και το γάλα επίσης βοηθούν στην ενυδάτωση. Από στερεά τρόφιμα τα οποία έχουν μεγάλη υγρασία, και όταν λέμε μεγάλη υγρασία αναφερόμαστε κυρίως σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα οποία έχουν κατά μέσο όρο περίπου 14% υγρασία και συμβάλλουν πολύ στην ενυδάτωση. Δίνουμε γεύση στο νερό μας, αν δεν μπορούμε να το πίνουμε σκέτο. Προσθέτουμε φετούλες από αγγούρι, από λεμόνι, από κομματάκια από φράουλα, από όλες μύρτιλα. Όλες οι προτάσεις είναι πολύ ωραίες. Και τις έχουμε κάνει και εκπομπή όλες αυτές τις προτάσεις, μπορούμε να τις θυμηθούμε άλλη φορά. Καταναλώνουμε σούπες. Τώρα που είναι χειμώνας, εγώ έφαγα σήμερα μια ωραία κολοκυθόσουπα, βελουτέ. Σούπες λοιπόν για να έχουμε καλή ενυδάτωση και φυσικά όλα αυτά τα ζεστά αφεψίματα, το τσάι του βουνού, το χαμομήλι και το τίλιο, τα οποία εκτός από το πάρα πολλά αντιοξειδωτικά τα οποία έχουν, δεν περιέχουν καφεΐνη, που θυμίζω ότι σε μεγάλη ποσότητα η καφεΐνη είναι διουρητική, άρα δημιουργεί το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Και το τσάι σε στέλνει στην τουαλέτα μετά, έτσι? Το τσάι περισσότερο, το τσάι το μαύρο, όχι το τσάι του βουνού. Δεν ξέρω, εγώ επειδή πίνω τσάι δεν πίνω καφέ. Μετά πας. Πηγαίνεις, ναι. Αλλά συμβάλλει και αυτό στην ενυδάτωση λίγο περισσότερο. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη Ζήση. Ξέρεις το θέμα της επόμενης εβδομάδας? Βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την διατροφή και πώς συμβάλλει αυτή στην υγεία των πνευμόνων. Γιατί όλα αυτά Μάλιστα. τα χρόνια οι πνεύμονες μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.